Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση, όχι μόνο για το υπέροχο μέρος, αλλά γιατί θα μιλήσω για ένα θέμα το οποίο απασχολεί όχι μόνο τους πνευμονολόγους, αλλά και τους γενικούς γιατρούς, γιατί είναι οι πρώτοι που έρχονται σε επαφή με το περισσότερο όγκο ασθενών και είμαι σίγουρη ότι δέχονται το ερώτημα το αν αυτά τα προϊόντα είναι ασφαλή ή αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν υποκατάστατα του τσιγάρου. Σίγουρα ξέρουμε όλοι μας τους κινδύνους από το κάπνισμα. Ξέρουμε τα χρόνια νοσήματα που προκαλεί, τα καρδιαγγειακά, τα προβλήματα όσον αφορά το αναπνευστικό, αλλά και ακόμα πιο έτσι, θέματα τα οποία δεν μπορεί κάποιος να τα σκέφτεται μάλλον σαν πρώτη γραμμή, όπως είναι οι διαταραχές στη γονιμότητα ή ακόμα οι κυρητίδες στο πρόσωπο. Απ' την άλλη μεριά, σίγουρα το τσιγάρο, όπως γνωρίζουμε, σχετίζεται σχεδόν με όλους τους καρκίνους. Απ' την άλλη μεριά, εξαιτίας της απαγόρευσης του καπνίσματος τα τελευταία χρόνια, έχουν εμφανιστεί διάφορα νέα προϊόντα, τα οποία τα παλιότερα που κυκλοφόρησαν σχετικά εδώ και μία δεκαετία περίπου είναι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και βλέπετε υπάρχουν μορφές ηλεκτρονικού τσιγάρου τα οποία τα βλέπουμε καθημερινά στα μαγαζιά. Υπάρχουν όμως και άλλες μορφές όπως είναι η ηλεκτρονική πίπα ή το ηλεκτρονικό πουρο, το οποίο δεν είναι και τόσο διάσημο. Αν ψάξεις το διαδίκτυο μπορείς να βρεις. Και από την άλλη μεριά έχουμε τα θερμενόμενα προϊόντα καπνού, τα οποία κυκλοφόρησαν την τελευταία πενταετία περισσότερο στη χώρα μας και έγινε λίγο πιο διάσημα. Οπότε θα σας μιλήσω και για αυτές τις δύο κατηγορίες. Και θα ξεκινήσω με το ηλεκτρονικό τσιγάρο, που φαντάζομαι το ξέρουμε αρκετά καλά πλέον. Είναι μια ηλεκτρονική συσκευή η οποία διανέμει νικοτίνη και λειτουργεί με μπαταρία. Κάποιες από αυτές τις συσκευές, ίσως οι πρώτες που κυκλοφόρησαν, μοιάζαν με το συμβατικό τσιγάρο. Οι τελευταίες που κυκλοφορούν, επειδή έχουν μεγαλύτερη μπαταρία, έτσι ώστε να αντέχουν και να έχουν καλύτερη απόδοση, δεν μοιάζουν τόσο με το συμβατικό τσιγάρο. Και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα τι κάνουν, μετατρέπουν ένα υγρό, το οποίο περιέχει νικοτίνη σε διάφορες περιεκτικότητες, σε ατμό ο οποίος μπορεί να εισπνευστεί. Και τα διάφορα διαλύματα που τα βλέπετε εδώ χαμηλά στην οθόνη, έχουν διαφορετικές περιεκτικότητες νικοτίνης, μπορεί να μην έχουν καθόλου, μπορεί να έχουν φτάνουν μέχρι και 36 μιλιγκράμμ ή μπορούν να φτάσουν μέχρι και 100 μιλιγκράμμ ανά ml ψύγιο, πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα νικοτίνης που μπορεί, αν τη βγει κάποιος, να τον οδηγήσει σε πολύ άσχημες καταστάσεις, μπορεί να πεθάνει. Έχουν αναφερθεί δηλαδή στα επίγοντα περιστατικά να έρχονται παιδάκια τα οποία έχουν πιει τέτοια λαδάκια, γιατί δεν έχουν καπάκια ασφαλείας αυτά τα προϊόντα δυστυχώς. Η προπυλινική γλυκόλη ή η γλυκερίνη είναι το χημικό πρόσθετο το οποίο χρησιμοποιείται για να δημιουργηθεί αυτός ο μεγάλος ατμός, ο τεχνητός καπνός που βλέπουμε πολύ συχνά να εκπνέει ο ατμιστής. Το πρόβλημα με το ηλεκτρονικό τσιγάρο, νομίζω ότι ένα μεγάλο κομμάτι αφορά τους νέους. Υπάρχουν πολλοί μικρές ηλικίες, έχει τύχει να μιλήσω σε σχολεία, έχει τύχει να μιλήσω ακόμα και σε δημοτικά, που έχουν δοκιμάσει το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Και όπως βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια, η οποία δεν είναι και πολύ καινούργια, η μελέτη είναι του 2015, φαίνεται ότι η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου την εφηβεία αυξάνει κατά 4 φορές τουλάχιστον τον κίνδυνο να καπνίσει ένα παιδί συμβατικό τσιγάρο. Και όπως βλέπετε παρακάτω, η χρήση αυτό είναι το συμβατικό τσιγάρο που ελαττώνεται, το γαλάζιο, το ανοιχτό είναι το ηλεκτρονικό τσιγάρο, το οποίο αυξάνεται όσο περνάνε τα χρόνια. Και ένας μεγάλος και ένας σημαντικός παράγοντας στον οποίο οφείλεται αυτή η αύξηση είναι οι διάφορες γεύσεις. Που οι διάφορες γεύσεις κάνουν τους νέους να θεωρούν ότι δεν είναι και κάτι κακό να χρησιμοποιώ το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Και όπως βλέπετε σε αυτήν την παλιότερη μελέτη, φαίνεται ότι το 81% των νέων που ξεκινάνε το ηλεκτρονικό τσιγάρο το χρησιμοποίησαν για τις γεύσεις. Και υπάρχουν διάφορες γεύσεις, όχι μόνο της νικοτίνης και του καπνού. Υπάρχουν βανίλια, κεράσι, gummy bear, υπάρχουν διάφορες γεύσεις, οι οποίες είναι πολύ ελκυστικές για τις νεαρότερες ηλικίες. Απ' την άλλη μεριά, μέσω του ηλεκτρονικού τσιγάρου μπορεί να κάνεις χρήση και άλλων ουσιών, όπως είναι η κάναβη. Και βλέπετε πάλι σε αυτή τη μελέτη, που είναι αρκετά παλιά, θεωρώ ότι πλέον έχουν ανεβεί ακόμα παραπάνω τα ποσοστά, ότι περίπου το 25% των μαθητών του γυμνασίου και του λυκείου χρησιμοποιούσαν μέσα στα λαδάκια του ηλεκτρονικού τσιγάρου και προϊόντα κάναβης.
Είναι άκαμπτο κίνδυνος αυτός ο ατμός. Βλέπετε, εδώ είναι η σύνθεση του ατμού και με το κίτρινο είναι οι ουσίες οι οποίες είναι είτε δυνητικά είτε σίγουρα έτσι, παθογόνες. Και βλέπετε, δεν είναι λίγες. Οπότε αυτός εδώ ο ατμός που εκπνέει ο ατμιστής δεν είναι και τόσο αθώος. Είναι επικίνδυνο το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Φαίνεται ότι οι αναλύσεις του FDA έδειξαν ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα περιέχουν καρκινογόνες ουσίες, όπως είναι οι νητροζαμίνες. Περιέχουν στοιχεία τα οποία είναι πιθανώς επιβλαβή στον άνθρωπο, όπως είναι η αναβασίνη, όπως είναι η βήτα, η νικοτηρίνη, ή και χημικές ουσίες, όπως είναι αυτή η διελιθυμική γλυκόλη, η οποία περιέχεται στο αντιψυκτικό του αυτοκίνητο. Εγώ δεν θα ήθελα να ατμίσω το αντιψυκτικό που βάζω στο αυτοκίνητό μου. Και φαίνεται ότι επειδή όλα αυτά τα λαδάκια δεν περνάνε από έλεγχο, δεν περνάνε από τον ΕΟΦ, εκείνα τα φυσίγγια που έλεγαν ότι μπορεί να μην έχουν καθόλου νικοτίνη, βρέθηκε σε αναλύσεις ότι είχαν νικοτίνη. Οπότε κάποιος ο οποίος ήθελε να απεξαρτηθεί τελείως από την νικοτίνη και χρησιμοποιήσε το σκέτο το λαδάκι που δεν είχε νικοτίνη, συνήθως δεν συνέβαινε αυτό. Και από την άλλη μεριά, αν κάποιος που καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο λέει ότι εγώ δεν παίρνω την νικοτίνη που θα έπαιρνα με το συμβατικό, αν χρησιμοποιεί ένα λαδάκι το οποίο έχει 18 μιλιγκράμμα ανά ml νικοτίνης, που είναι ίσως το πιο συνηθισμένο που παίρνουν οι ατμιστές, και κάνει 13 εισπνοές του ηλεκτρονικού τσιγάρου, αυτό αντιστοιχεί με ένα τυπικό τσιγάρο. Οπότε δεν ισχύει ότι εγώ θα απεξαρτηθώ από την νικοτίνη αν χρησιμοποιώ το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Και έχουν γίνει μετρήσεις όσον αφορά άλλα προϊόντα, όπως είναι η φορμαλδεΐδη, που φαίνεται ότι υπάρχει στο ηλεκτρονικό τσιγάρο, είναι ψηλότερη από τα όρια ασφαλείας, είναι ίσως λίγο χαμηλότερη από το συμβατικό τσιγάρο, όμως αν ατμίσω με υψηλότερη μπαταρία, φαίνεται, δηλαδή αν η μπαταρία που χρησιμοποιώ στο ηλεκτρονικό μου τσιγάρο είναι πιο ισχυρή, φαίνεται ότι αυτές οι ενδρικτικές ενώσεις αυξάνονται. Οπότε αν οι μετρήσεις γίνουν με τη χρήση διαφορετικής ισχύως μπαταρίας, φαίνεται ότι αυξάνεται και η συγκέντρωση τέτοιων ουσιών. Οπότε και αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Όσον αφορά διάφορα μέταλλα, ο μόλυβος και το χρώμιο είναι σε παρόμοιες συγκεντρώσεις με τα συμβατικά τσιγάρα, αλλά το νικέλιο είναι από 2 έως 100 φορές υψηλότερο από ότι ο καπνός ενός τσιγάρου Marlboro, γιατί το Marlboro το χρησιμοποιεί η Philip Morris για να κάνει τη συγκρίση με τα διάφορα προϊόντα. Και επίσης, δυστυχώς, δεν έχουμε τόσα πολλά στοιχεία ακόμα για τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις των ηλεκτρονικών τσιγάρων. Σίγουρα πέρασαν 10 χρόνια χρήσης τους. Βέβαια, συνήθως η χρήση των ηλεκτρονικών τσιγάρων δεν είναι αποκλειστική. Είναι λίγοι αυτοί οι ατμιστές που κάνουν αποκλειστικά το ηλεκτρονικό τσιγάρο, όσο περνάνε τα χρόνια θα έχουν παραπάνω στοιχεία. Και συνήθως υπάρχει διπλή χρήση, δηλαδή και ηλεκτρονικό και συμβατικό. Οπότε δεν μπορούμε να βγάλουμε τόσο ασφαλή συμπεράσματα σε κλινικές μελέτες για την καρκινογένεση και την πνευμονική και τις επιπτώσεις στην πνευμονική λειτουργία μακροπρόθεσμα ακόμα. Στο μέλλον θα έχουμε στοιχεία. Αυτές είναι μελέτες από ελληνικές ομάδες. Η μία είναι η δικιά μας εδώ κάτω, που αφορά το άσθμα, ήταν μια διατριβή που κάναμε. Και βλέπετε ότι οι οξύες επιπτώσεις όσον αφορά την σύντομη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου είναι επιβλαβής όσον αφορά το αναπνευστικό και αφορά και τους ασθενείς που έχουν αναπνευστικά νοσήματα όπως είναι η ΧΑΠ ή το άσθμα. Αφορά όμως και τους καπνιστές οι οποίοι δεν έχουν εκδηλώσει κάποια νόσο ακόμα, αυξάνει τις αντιστάσεις των αεραγωγών, και επίσης αφορά και τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καπνίσει ξανά. Τους υγιείς. Απ' την άλλη μεριά, αυτό που κάναμε εμείς ήταν να χρησιμοποιήσαμε το ηλεκτρονικό τσιγάρο σε ασθενείς με άσθμα, οι οποίοι περνάνε εισπνεώμενα κορτικοστεροειδή, και είδαμε ότι και αυτό αυξάνει τις αντιστάσεις. Οπότε, αν έρθει ένας άρρωστος και μας ρωτήσει που έχει άσθμα και παίρνει εισπνεώμενα κορτικοστεροειδή και μας ρωτήσει τι είναι πιο ασφαλές, το ηλεκτρονικό τσιγάρο, εγώ θα έλεγα σύμφωνα με τα αποτελέσματα που είχαμε από αυτή τη μελέτη ότι δεν είναι και τόσο ασφαλές, γιατί ακόμα και η χρήση για 2 με 3 λεπτά του ηλεκτρονικού τσιγάρου αύξανε τις πνευμονικές αντιστάσεις στους αρρώστους αυτούς. Επίσης, είχαμε στοιχεία και από τη φλεγμονή του αναπνευστικού που φάνηκε ότι αυξήθηκαν και διάφοροι παράγοντες φλεγμονής από τους πνεύμονες. Αυτή εδώ είναι μια μελέτη που νομίζω μάλλον ήταν πάρα πολύ γνωστή. Έκανε τον μπαμ της πριν να ξεκινήσει ο κορονοϊός. Οπότε, επειδή ήρθε ο κορονοϊός, την ξεχάσαμε. Τι ήταν αυτά τα περιστατικά. Βλέπετε, ήταν στην Αμερική, Ιλινόης και Wisconsin, σε αυτές τις περιοχές, όπου νοσηλεύτηκαν πολλοί ασθενείς, γύρω στους 50. Ήταν 50 περίπου τα περιστατικά. Κάποιοι νοσηλεύτηκαν και διασωρινώθηκαν, κάποιοι έχασαν και τη ζωή τους. Με εικόνα
ARDS, όπως βλέπετε εδώ στην ακτινογραφία πάνω και στην αξονική, που σχετίστηκε με τη χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου που περιείχαν τα λαδάκια μέσα υδροκαναβινόλη, η οποία είχε επίσης ταυτόχρονα και βιταμίνη Ε. Αυτός ο συνδυασμός φάνηκε ότι δημιούργησε αυτήν εδώ την πνευμονοπάθεια, και σε εκείνη την περίοδο είχαν διακοπεί η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου σε αυτές τις περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών και έγινε λίγο πιο προσεκτική η χρήση του. Βέβαια, αυτό ήταν, τα λαδάκια ήταν παράνομα, αλλά αν ψάξει κάποιος τη βιβλιογραφία πιο σχολαστικά, θα δει ότι υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις λιποειδικής πνευμονίας ή οξείας της πνευμονίτιδας με τη χρήση και άλλων σκευασμάτων. Τώρα, εκτός από αυτό όμως, το ηλεκτρονικό τσιγάρο περιέχει μέσα ακρολένιο, όπως έχει και το συμβατικό τσιγάρο. Και αυτή η ουσία δεν είναι τόσο καλή. Γιατί προκαλεί, εκτός από τα προβλήματα στον πνεύμονα, προκαλεί προβλήματα και στο καρδιαγγειακό. Και φαίνεται ότι σχετίζεται με αγκιοσύσπαση, με αύξηση της αρτηριακής πίεσης, με αύξηση της καρδιακής συχνότητας, όπως επίσης και με διάφορες καρδιακές αρρυθμίες. Οπότε, αν ένας άρρωστος μας έρθει και ρωτήσει, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα με την καρδιά και όχι, ή έχει μία αρτηριακή πίεση και καπνίζει, καλό είναι να μην συστήσουμε σαν υποκατάστατο του συμβατικού τσιγάρου, το ηλεκτρονικό τσιγάρο, γιατί προκαλεί προβλήματα στο καρδιαγγειακό. Και όπως βλέπετε σε αυτόν εδώ το σχήμα, η εισπνοή διάφορων σωματιδίων του ηλεκτρονικού τσιγάρου περνάει μέσα από το αγκιακό σύστημα του πνεύμονα, περνάει συστηματική κυκλοφορία. Και αυτό δημιουργεί συστηματική φλεγμονή, η οποία, όπως γνωρίζουμε, είναι η βάση πάρα πολλών άλλων νοσημάτων. Τι γίνεται με τον καρκίνο? Θα μείνω κυρίως στον καρκίνο του πνεύμονα. Υπάρχει βέβαια βιβλιογραφία και για τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης, που έχουν βρεθεί διάφορα προϊόντα του ηλεκτρονικού τσιγάρου στην ουροδόχο ασθενών με τέτοιου είδους καρκίνους. Και με τον καρκίνο του μαστού έχει σχετιστεί. Εγώ θα μείνω στον καρκίνο του πνεύμονα. Είμαστε οι πιο πολλοί πνευμονολόγοι. Και βλέπετε ότι αυτές εδώ οι ουσίες, όπως είναι η μενθόλη, η οποία πλέον έχει απαγορευτεί από τα συμβατικά τσιγάρα, κυκλοφορούσαν παλιότερα με γεύση μέντας. Πλέον δεν κυκλοφορούν, γιατί φαίνεται ότι αυξάνουν το κίνδυνο καρκίνου παραπάνω από τα συμβατικά. Όπως και διάφορες άλλες ουσίες που βλέπετε, όπως και η βιταμίνη Ε, αυξάνει τον κίνδυνο παρενεργειών, όπως επίσης και καρκίνου. Και αυτό εμπλέκεται σε διάφορες λειτουργίες, όπως είναι η λειτουργία του κυταρικού κύκλου, η σωστή, δημιουργεί κατακαιρματισμό του DNA, ελαττώνει την αποκατάσταση του DNA, όπως επίσης τα βαρέα μέταλλα που περιέχει παίζουν και αυτά το ρόλο του όσον αφορά τη λειτουργία των μυτοχονδρίων και τη δημιουργία οξυδοτικού στρες, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος καρκινογένεσης. Τι γίνεται όσον αφορά το θερμενόμενο τσιγάρο? Θα το συσχετίσω με αυτό που σας είπα πιο πριν. Βλέπετε σε αυτήν εδώ την εργασία ότι διαπιστώθηκε ότι η Philip Morris κυκλοφόρησε και άξιζε την διαφήμιση όσον αφορά το θερμενόμενο τσιγάρο, όταν εμφανίστηκαν αυτά τα περιστατικά που σας έδειξα πιο πριν, με τις διάφορες πνευμονοπάθειες με τις διάφορες πνευμονοπάθειες, το E-Valley, όπως το ξέρουμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έτσι είπε ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν είναι και τόσο ασφαλές, οπότε εγώ θα κυκλοφορήσω τώρα στην αγορά το δικό μου το θερμενόμενο καπνό. Τι είναι αυτά τα προϊόντα ατελούς καύσης, όπως ονομάζονται, ή προϊόντα θερμενόμενου καπνού? Είναι προϊόντα τα οποία θερμαίνουν τον καπνό μέχρι τους 350 βαθμούς Κελσίου. Το συμβατικό τσιγάρο καίει τον καπνό έτσι στους 600 βαθμούς. Διάφορες μπαταρίες, έτσι ώστε να συμβεί αυτή η θέρμανση. Και αυτό το σύστημα θέρμανσης θα πρέπει να το φορτίζει κάποιος για να λειτουργήσει. Το ξέρουν όλοι όσοι χρησιμοποιούν το θερμενόμενο τσιγάρο. Και υπάρχουν και άλλες μορφές που δεν έχουν τον καπνό σε μορφή stick, όπως θα δείξω στη συνέχεια, του IQOS, αλλά το έχουν σε μικρούς έτσι σφραγισμένους θαλάμους, και αερολύεται η νικοτίνη απευθείας από τα φύλλα του καπνού, όπως είναι αυτά τα προϊόντα με τα μικρά καψουλάκια που βλέπετε. Και
πολύ συχνά η κάπνο βιομηχανία προσπαθεί να λανσάρει αυτά τα προϊόντα και ίσως αυτός ήταν ο στόχος της όσον αφορά την κυκλοφορία αυτών των προϊόντων, σαν ελαττωμένο κινδύνου. Και συνήθως προωθούνται ως hit non-burn προϊόντα. Γιατί κάποιος όταν το ακούει ότι αυτό το προϊόν φερμένεται και δεν καίγεται, το θεωρεί πιο ασφαλές. Είναι μέσα στο marketing και αυτή η πρόθεση αυτού του προϊόντος. Και βλέπετε εδώ ότι από το 2017 υπήρχε η ανησυχία, και γι' αυτό το λόγο εκφράστηκε αυτό το κέντρο του ελέγχου του καπνού στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι το προϊόν το IQOS δεν είναι και τόσο ασφαλές, γιατί έχει αυξημένο κίνδυνο όσον αφορά την ανοσοκαταστολή, την πνευμονική τοξικότητα, και το FDA δεν θα πρέπει να δεχτεί τους ισχυρισμούς της κάπνων βιομηχανίας όσον αφορά τη δήλωση του ελαττωμένου κινδύνου. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το 2020, τον Ιούλιο, δέχτηκε ο FDA, επέτρεψε ο FDA να κυκλοφορεί αυτό το προϊόν στην Αμερική. Βέβαια, σας έχω με κόκκινο, η κυκλοφορία δεν είναι σαν ελαττωμένου κινδύνου, είναι σαν τροποποιημένου κινδύνου προϊόν καπνού. Και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζετε. Και εδώ κάτω στο γαλάζιο σας έχω βάλει ότι ο FDA δεν θεωρεί ότι δεν είναι ασφαλές αυτό το προϊόν, αλλά θα πρέπει να το χειριζόμαστε όπως τα προϊόντα καπνού. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από έγκαιρα, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από αυτούς που δεν έχουν καπνίσει ποτέ, όπως είναι οι νέοι. Οπότε και θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ έτσι κοντινή επιτήρηση, έτσι ώστε να βρούμε τις πιθανές παρενέργειες του προϊόντος, τις επιπτώσεις του. Η απάντηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σε αυτήν τη δήλωση του FDA και την απόφαση του FDA να κυκλοφορήσει είναι ότι η ίδια, ότι δεν κυκλοφορεί σαν ένα προϊόν ελαττωμένου κινδύνου, κυκλοφορεί σαν ένα προϊόν διαφορετικού ίσως κινδύνου, δεν είναι ένα προϊόν το οποίο το αποδέχει το FDA σαν ασφαλές, όπως ήθελε να το προωθήσει η κάπνο βιομηχανία, αλλά θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στη χρήση του. Είναι ασφαλέστερο από το συμβατικό τσιγάρο? Όπως βλέπετε σε αυτήν εδώ τη συστηματική ανάλυση, η οποία δεν είναι και τόσο πρόσφατη, είναι του 19, 20 από τις 30 εργασίες που αναλύθηκαν ήταν φτιαγμένες από την κάπνο βιομηχανία. Οπότε θα είμαστε λίγο επιφυλακτικοί όσον αφορά τα αποτελέσματα. Γιατί οι ανεξάρτητες μελέτες δεν ήταν πάρα πολλές. Εμείς κάναμε κάποιες μελέτες πάνω σε αυτό. Αλλά θα πρέπει πάντοτε να είμαστε επιφυλακτικοί λίγο με τα αποτελέσματα της κάπνο βιομηχανίας. Και καμία μελέτη ακόμα δεν είναι μακροπρόθεσμη. Δεν έχουμε ακόμα την εμπειρία, ξέρω εγώ, πενταετίας ή δεκαετίας καπνιστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν μόνο αυτό το προϊόν. Θα πρέπει να θυμόμαστε όμως ότι αυτά τα προϊόντα περιέχουν καπνό. Οπότε, παρόλο που δεν καίγονται αλλά θερμαίνονται, έχουν μέσα νικοτίνη, η οποία έχει και αυτές τις επιπτώσεις της στην υγεία μας, και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι πάρα πολύ εθιστική. Και δυστυχώς η δικιά μου εμπειρία, όπως και τα δεδομένα που υπάρχουν, δείχνει ότι οι νέοι είναι εκείνοι οι οποίοι ξεκινάνε τη χρήση της νικοτίνης πλέον με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, εγώ όσες ομιλίες έκανα το τελευταίο χρόνο, ξεκινήσαμε πάλι λίγο πιο πολύ να έχουμε στη επαφή με τα σχολεία, με ρωτούσαν κυρίως για το θερμαινόμενο τσιγάρο, ούτε πλέον για το ηλεκτρονικό, ούτε για το συμβατικό τσιγάρο. Αυτό που τους ένοιαζε παραπάνω ήταν το θερμαινόμενο τσιγάρο, γιατί και η προώθηση του προϊόντος γίνεται κυρίως στους νέους. Από την άλλη μεριά, η νικοτίνη είναι μια ουσία η οποία επηρεάζει τη λειτουργία του εγκεφάλου, και επειδή ο εγκέφαλος των εφήβων δεν έχει αναπτυχθεί όπως το υπόλοιπο σώμα τους που είναι αρκετά αναπτυγμένο, φαίνεται ότι μπορεί να επηρεάσει και να αυξήσει τον κίνδυνο μελλοντικού εθισμού και σε άλλες ναρκωτικές ουσίες. Αυτό έχει αποδειχθεί και σε πειραματόζωα. Και βλέπετε, υπάρχουν, η προώθηση μπορεί να απαγορεύεται σαν ένα καπνικό προϊόν με διαφημίσεις, αλλά στο διαδίκτυο μπορείς να βρεις τα πάντα και σε πάρα πολύ καλές τιμές. Και επίσης μπορεί να χρησιμοποιήσεις και άλλα προϊόντα, όπως είναι η κάναβη, μέσα από αυτά τα προϊόντα. Υπάρχουν διάφορες γεύσεις και σε αυτά, και θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στην έρευνα της κάπνο βιομηχανίας. Σίγουρα ήμασταν επιφυλακτικοί στο παρελθόν για το συμβατικό τσιγάρο. Πλέον θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί και με το τι συμβαίνει με αυτά τα νέα προϊόντα. Και έχει βρεθεί από ανάλυση των στοιχείων που έδωσε η κάπνο βιομηχανία όσον αφορά την ασφάλεια του θερμαινόμενου τσιγάρου, ότι
δεν είχαν ενημερώσει τόσο καλά όσον αφορά για τις εκπομπές του θερμαινόμενου καπνού στις συγκεντρώσεις σωματιδίων, πίσας, ακεταλδέιδης που είναι καρκινογόνο, ακριλαμιδίου που είναι πιθανό καρκινογόνο, την ακρολέινη που σας έδειξα πιο πριν που κάνει εγκυοσύσπαση και τη φορμαδέιδη που είναι δυνητικά καρκινογόνο. Δεν το βλέπετε καθόλου καλά, είμαι σίγουρη, αλλά από τη μία μεριά μάλλον είναι οι διάφορες ουσίες οι οποίες βρίσκονται, μάλλον συγκρίθηκε το ICOS, γιατί αυτό φτιάχνει η Philip Morris, με το συμβατικό τσιγάρο, το Marlboro, γιατί αυτό, με αυτό πάντα γίνεται η σύγκριση στην εταιρεία αυτή. Και από τη μία μεριά βλέπετε ποιες ουσίες είναι περισσότερες στο ICOS και από εδώ βλέπετε ποιες είναι λιγότερες στο ICOS σε σχέση με το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Εδώ είναι η πίσα η πρώτη, από το συμβατικό τσιγάρο. Και η πίσα που τόσο πια λένε ότι είναι πολύ ελαττωμένη είναι 22% φορές λιγότερη. Δεν είναι ανύπαρκτη στο θερμαινόμενο τσιγάρο αυτής της εταιρείας. Οπότε θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχουν ουσίες, και αν ήταν με καλύτερο και βλέπατε λίγο καλύτερα τα νούμερα, που μπορεί να είναι και 20.000 φορές παραπάνω ή 15.000 φορές παραπάνω στο θερμαινόμενο τσιγάρο σε σχέση με το συμβατικό, που κάποιες από αυτές δεν ξέρουμε τι θα δημιουργήσουν στο μέλλον. Τι γίνεται όσον αφορά την αναπνευστική λειτουργία? Αυτή είναι μια μελέτη που κάναμε εμείς στη δικιά μας κλινική, όπου κάναμε ουσιαστικά, βάλαμε τους καπνιστές είτε μη καπνιστές να χρησιμοποιήσουν το ICOS και κάναμε μετά σπυρομέτρηση και μετρήσαμε και αναπνευστικές αντιστάσεις και βρήκαμε ότι ουσιαστικά αυξήθηκαν οι αντιστάσεις και επίσης αυξήθηκε λίγο και το εκπνεώμενο μονοξίδιο, ενώ έτσι λέγεται ότι δεν παράγεται μονοξίδιο. Οπότε θα πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί, τόσο για τους, γιατί όλοι αυτοί που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη δεν είχαν άλλα αναπνευστικά νοσήματα. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και στους ασθενείς μας και τι προτείνουμε. Αυτές είναι πιο πρόσφατες μελέτες. Βλέπετε, αυτή είναι του 2023, που ήταν σε πειραματικά μοντέλα, σε ποντίκια, που εκτέθηκαν 24 εβδομάδες σε καθαρό αέρα στο ICOS και στο καπνό του ICOS και στον καπνό του τσιγάρου. Και φάνηκε ότι όσον αφορά το εμφύσιμα που δημιουργήθηκε στους πνεύμονες, δεν υπήρχαν ιδιαίτερες διαφορές όσον αφορά το ICOS και το συμβατικό τσιγάρο, όπως επίσης και στους παράγοντες φλεγμονής. Αυτές είναι άλλες πολύ πιο πρόσφατες μελέτες του 2022, που πάλι φαίνεται ότι αυξάνεται το οξυδοτικό στρες με τη χρήση του θερμαινόμενου τσιγάρου, όπως επίσης και ο πολυμερισμός των stem cells όσον αφορά τον καρκίνο του πνεύμονα. Κάτι που μου έκανε εμένα όμως ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι πολύ συχνά όταν κάποιος χρησιμοποιεί το ICOS, ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, στην εφηβεία, πάει στο λύκειο ή στο γυμνάσιο, δεν θέλω να το σκέφτομαι, εκτός από το προϊόν αυτό, μπορεί να πιει και ένα ποτό έτσι ενεργειακό, άμα του πονέει το κεφάλι μπορεί να πάρει και μία ασπιρίνη. Φαίνεται ότι υπάρχει συνεργική υπατοτοξικότητα με αυτές τις ουσίες και ίσως θα πρέπει να υπάρχει και μία έτσι επισήμανση στους χρήστες αυτών των προϊόντων. Γιατί αν δείτε στη σύγκριση με το συμβατικό τσιγάρο, αυτό το προϊόν αυξάνει πιο πολύ τις τρανσαμινάζεις και επηρεάζει το ΥΠΑΡ περισσότερο. Οπότε θα πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτά τα προϊόντα πιθανόν να κάνουν και άλλες τοξικότητες, τις οποίες δεν τις έχουμε σκεφτεί. Τώρα, αυτό εδώ που βλέπετε είναι από την πάνω μεριά ο καπνός και πώς μπαίνει στο θερμαινόμενο τσιγάρο και συγκεκριμένα στο ICOS, και βλέπετε τα φύλλα του καπνού δεν μπαίνουν, είναι επεξεργασμένα έτσι ώστε να μπαίνουν σαν φύλλα-φύλλα για να μπορούν να θερμανθούν από τη λεπίδα που υπάρχει μέσα στο προϊόν, και η κάτω που βλέπετε, η κάτω μεριά είναι το φιλτράκι, το οποίο δεν είναι ίδιο με το φίλτρο που έχει το συμβατικό τσιγάρο και περιέχει ένα πλαστικό πολυμερές, το οποίο όταν θερμαίνεται, όπως βλέπετε, αρχίζει και λιώνει. Και όπως λιώνει, βγαίνει αυτή εδώ η ουσία, η χιανοειδρινική φορμαλδεΐδη, τώρα δεν ξέρω να το μεταφράζω καλά στα ελληνικά, η οποία είναι μια πολύ τοξική ουσία, η οποία βγαίνει από τους 90 βαθμούς Κελσίου. Δεν χρειάζεται δηλαδή να γίνει 350 βαθμούς, και αυτή προκαλεί τοξικότητα σε πολλά μέρη του σώματος. Όσον αφορά τα αγκία, εδώ βλέπετε αυτό το τζούλ είναι ηλεκτρονικό τσιγάρο, είναι πρόσφατη εργασία του 2022, και έγινε σύγκριση ηλεκτρονικού τσιγάρου, θερμαινόμενο τσιγάρο, σε σχέση πάντα με το συμβατικό τσιγάρο. Και βλέπετε, όσον αφορά την εκπομπή του μονοξιδίου του άνθρακα,
Το Τζουλ, το οποίο είναι ηλεκτρονικό τσιγάρο, και αυτό έχει κάποια εκπομπή. Δεν είναι βέβαια η ίδια με αυτή του τσιγάρου, αλλά έχει μια εκπομπή μονοξιδίου. Και βλέπετε εδώ η συστολική πίεση, η οποία αυξάνεται σε όλα τα προϊόντα, δεν έχει διαφορά μεταξύ του συμβατικού και των άλλων προϊόντων, όπως επίσης και η καρδιακή συχνότητα. Οπότε θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και στους ασθενείς οι οποίοι έχουν καρδιακιακά προβλήματα ακόμα παραπάνω. Δηλαδή, δεν πρέπει να το συστήνουμε με τίποτα σε κάποιον που θέλει να κόψει το τσιγάρο επειδή έχει κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα. Όσον αφορά τον κίνδυνο καρκίνου, βλέπετε, αυτή είναι μια μελέτη η οποία μάζεψε πάλι διάφορα προϊόντα. Αυτό είναι το πιπάκι της νικοτίνης, της Νικορέτ. Αυτό είναι το ηλεκτρονικό τσιγάρο, και επειδή υπήρχαν διάφορα διαλύματα, δεν είναι συγκεκριμένο διάλειμμα που χρησιμοποιείται, βλέπετε ότι υπάρχουν διαφορετικές πιθανότητες πρόκλησης και αύξηση του κινδύνου, του καρκίνου, όσον αφορά αυτές εδώ τις ουσίες. Αυτό είναι το θερμαινόμενο τσιγάρο και αυτό είναι το συμβατικό. Βλέπετε ότι κάποια από αυτά είναι αρκετά κοντά μεταξύ τους, και ακόμα είδε αυτή τη μελέτη 17, δεν είναι τόσο πρόσφατη. Όσον αφορά τη διακοπή του καπνίσματος, τι κάνουμε να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα προϊόντα, να μην τα χρησιμοποιήσουμε? Τίθεται πάντοτε αυτό το ερώτημα και τίθεται και από τους ίδιους τους καπνιστές που έρχονται για να κόψουν το τσιγάρο. Όσον αφορά το θερμαινόμενο τσιγάρο, δεν έχουμε πολλά στοιχεία. Αυτή είναι μια κοχρένη μελέτη του 22, η οποία μάζεψε τα στοιχεία από διάφορες μελέτες και δεν βρήκε κάποιο αποτέλεσμα. Δηλαδή ότι δεν έχουμε κάποιο έτσι σαφές αποτέλεσμα για το αν βοηθάνει ή όχι. Βέβαια σημειώνει ότι αυτά τα προϊόντα δεν είναι και τόσο ασφαλή για να τα χρησιμοποιεί κάποιο συνέχεια. Και αυτή είναι ακόμα μια μελέτη η οποία εκτείνει τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, και πάλι έπεσε παρόμοια συμπεράσματα, ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ο αριθμός των μελετών δεν είναι τόσο μεγάλος, έτσι ώστε να τα χρησιμοποιήσουμε ασφαλώς. Δεν ξέρω αν είχατε διαβάσει αυτή εδώ τη μελέτη που αφορά τη σύγκριση. Τυχεοποιημένη μελέτη δημοσιεύτηκε το 19 σε ένα μεγάλο περιοδικό, έτσι, στο New England, που ουσιαστικά έγινε η σύγκριση του ηλεκτρονικού τσιγάρου σε σχέση με τα υποκατάστατα νικοτίνης όσον αφορά τη διακοπή του καπνίσματος. Αν κάποιος διαβάσει προσεκτικά τη μέθοδο αυτής της μελέτης, που ουσιαστικά το αποτέλεσμα ήταν ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο βοηθάει περισσότερο από τα υποκατάστατα νικοτίνης στη διακοπή του καπνίσματος. Βέβαια, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στο πώς αξιολογούμε μία μελέτη, και αν δείτε. Μα, τι έγινε, μεγάλωσε. Και αν δείτε αυτόν εδώ τον πίνακα, φαίνεται ότι η διακοπή του καπνίσματος, ο ορισμός της, ήταν 5 τσιγάρα. Αυτό ήταν ο στόχος διακοπής, έτσι, στις 52 εβδομάδες, που δεν είναι διακοπή του τσιγάρου, και σίγουρα ο κίνδυνος, ακόμα και με τα 5 τσιγάρα, δεν ελαττώνεται. Και ο τρόπος ο οποίος χορηγήθηκε το ηλεκτρονικό τσιγάρο ήταν δωρεάν, τα υποκατάστατα νικοτίνης τα πλήρωναν οι ασθενείς. Και στο τέλος της μελέτης, το 80% εκείνων του γκρουπ των καπνιστών που χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικό τσιγάρο συνέχισαν να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό τσιγάρο στο τέλος της μελέτης. Δηλαδή δεν έκοψαν τελείως τα προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη. Και επίσης, μόνο το 9% εκείνων που χρησιμοποίησαν υποκατάστατα νικοτίνης έμειναν στα υποκατάστατα νικοτίνης, για παράδειγμα στο πιπάκι της νικοτίνης. Οι υπόλοιποι είχαν μια επιτυχημένη διακοπή. Οπότε θα πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί στο πώς διαβάζουμε διάφορες μελέτες και σωστή συστήνουμε στους ασθενείς, και ελπίζω να σας έχω πείσει για την επικινδυνότητα του ηλεκτρονικού τσιγάρου μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα. Όσον αφορά το θερμαινόμενο τσιγάρο, βλέπετε αυτή εδώ τη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Thorax, πολύ μεγάλο περιοδικό, το 21, που έδειξε ότι εκείνοι οι οποίοι χρησιμοποιούσαν δύο προϊόντα, δηλαδή το συμβατικό και το θερμαινόμενο, ή μόνο το θερμαινόμενο τσιγάρο, ήταν λιγότερο πιθανό να κόψουν το τσιγάρο σε σχέση με εκείνους που έκαναν τη χρήση μόνο του συμβατικού τσιγάρου. Οπότε θα πρέπει να σκεφτούμε τους λόγους που συμβαίνει αυτό και σίγουρα να μην το προτείνουμε για τη διακοπή του καπνίσματος. Και αυτή είναι μια μελέτη η οποία σύγκρινε τη βαρενικλίνη, που δυστυχώς δεν την έχουμε πλέον στα χέρια μας για τη διακοπή του καπνίσματος, το γνωστό Champix, με το ηλεκτρονικό τσιγάρο όσον αφορά τη διακοπή του καπνίσματος, και έδειξε ότι η βαρενικλίνη είναι πιο αποτελεσματική, γιατί το ηλεκτρονικό τσιγάρο πάντοτε δεν είχε τα ίδια αποτελέσματα όσον αφορά τη διακοπή. Και για να τελειώσω, ελπίζω να σας έπεισε ότι δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά, ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά τόσο το ηλεκτρονικό, αλλά το θερμαινόμενο τσιγάρο,
σαν ένα υποκατάστατο του συμβατικού καπνίσματος, να είμαστε προσεκτικοί στο τι προτείνουμε στους ασθενείς μας και σίγουρα να προτείνουμε τους γνωστούς τρόπους διακοπής καπνίσματος, γιατί δυστυχώς αυτά τα προϊόντα δεν έχουν ελεγχθεί επαρκώς και από αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα, αν διαβάσουμε κυρίως τις ανεξάρτητες μελέτες, είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί όσον αφορά την ασφάλειά τους για τον ανθρώπινο οργανισμό. Σας ευχαριστώ πολύ.